Στην κορυφή του NBA οδήγησε ο Γιάννης Αντετοκούμπο τους Milwaukee Bucks έπειτα από 50 χρόνια. Με μπροστάρι τον Έλληνα Σταρ, η ομάδα του Milwaukee επικράτησε με 105-98 επί των Phoenix Suns και κατέκτησε τον τίτλο με 4-2 νίκες. Αντετοκούμπο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 50 πόντους, ενώ έλαβε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών. Με το σφύριγμα της λήξης, εμφανώς συγκινημένος, ο Greek Freak έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα και τη γυναίκα του, ενώ λίγο αργότερα μίλησε με τον αδερφό του Θανάση. Στις δηλώσεις του θύμισε σε όλους ότι εκτός από μεγάλο στάρ, είναι και άνθρωπος πρότυπο. «Ελπίζω πως δίνω στα παιδιά ελπίδα ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Πριν από 8,5 χρόνια, δεν ήξερα την επόμενη κίνησή μου. Η μαμά μου πουλούσε πράγματα στους δρόμους. Τώρα είμαι στην κορυφή, είμαι ευλογημένος. Ακόμα και αν δεν καταφέρω να φτάσω ποτέ ξανά εδώ, είμαι καλά. Είμαι καλά με όσα έχω πετύχει. Ελπίζω αυτό να δώσει ελπίδα σε όλους, να τους επιτρέψει να πιστέψουν στα όνειρά τους». Το πρωτάθλημα γιόρτασαν με την ψυχή τους οι χιλιάδες οπαδοί των Bucks που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο και όχι μόνο. Στη γειτονιά του Γιάννη στα Σεπόλια, γνωστοί φίλοι και συγγενείς του Έλληνα Σταρ παρακολούθησαν τον αγώνα στο καφέ Κιβωτός, πανηγυρίζοντας με σαμπάνια στη μεγάλη επιτυχία.